αλλά δύο διαμερίσματα είχε προλάβει να αδειάσει πριν συλληφθεί το νεαρό ζευγάρι που εξαπάτησε την ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενου διαμερίσματος Airbnb, αποσπώντας χρήματα, λίρες και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ. Ήταν ενθύμια από γάμους, από βαφτίσεις, από υποτροφίες που είχα σε σχολές, από πτυχία που είχα. Ήταν η όνειμη ζωή, πιστέψτε μου, όνειμη ζωή. Οι ιδιοκτικές αρχές ξετύλιξαν πλήρως το κουβάρι της υπόθεσης μετά τη σύλληψη της 18χρονης και τον εντοπισμό του 23χρονου Ελληνοβραζιλιάνου συντρόφου της, τον οποίο δεν μπορούσαν να συλλάβουν λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου. Διαλέγανε τα χρυσαφικά, πετάξανε τα πιο ευτελή και πήραν τα πράγματα και φύγανε. Μου δώσαν τα κλειδιά μου, είπαν ευχαριστώ. Σας πληρώσανε? Ναι. Η έρευνα όμως που ακολούθησε στο σπίτι της 18χρονης αποκάλυψε και άλλα κοσμήματα, τα οποία όπως αποδείχτηκε είχαν αφαιρεθεί από άλλα δύο διαμερίσματα που είχαν ξαφρίσει με τον ίδιο τρόπο τις τελευταίες 30 ημέρες. Η λία τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Από την καρέκλα πάτησα στην απλόστρα, βγήκε στο ταρατσάκι, το ταρατσάκι πήγε στο σπίτι μου μέσα. Εγώ είχα κλειστές τις πόρτες, αλλά όχι ασφαλισμένες, και με το μηχάνημα ανίχνευσης χρυσαφικών βρήκε το πουτζί που είχα όλα αυτά. Ο γιος μου, ο άλλος μου έλεγε, μου κλέψαν τη θήκη των γελιών. Και εγώ έλεγα, είναι δυνατόν. Δύο νέα παιδιά είναι, μια χαρά παιδιά τα βλέπα, θα σου κλέψω τη θήκη των γελιών. Και όπως βλέπω τη θήκη των γελιών, βλέπω το πουτζί μου αναποδογυρισμένο και τα κουτάκια που είχα τα χρυσαφικά όλα μέσα στη σακούλα του σκουπιδιού. Αναζητώντας τα κοσμήματα του θύματος, που μίλησε στην Κρήτη TV, καθώς το μόνο που είχε εντοπιστεί στην κατοχή του ζευγαριού ήταν η αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η 18χρονη, οι αστυνομικοί πέρασαν το κατόφλι εταιρείας εμπορίας χρυσού και λίθων, όπου συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια ως κλεπταποδόχο. Μας είχαν πει ότι θα έρθει και ένας φίλος τους, ο οποίος έμενε πάρα πολλές ώρες με ένα μηχανάκι, και αυτός μας είπε στην αστυνομία ήταν αδελφός του και ότι μαζί κάναν τις κλοπές.